Χαίρετε. Σήμερα μαζί μα ο Δ. Αναστάσιο Βεκρή, πλαστικό χειρουργό και επιστημονικό διευθυντή τη εξειδικευμένη κλινική μαλλιών Advanced Hair Clinics, αλλά και ο Αλέξανδρο Κοκόνη, ο οποίο υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μαλλιών στην Advanced Hair Clinics. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Χαίρομαι σήμερα που είστε εδώ μαζί μου και θα ξεκινήσουμε με σένα, Αλέξανδρε. Θα ήθελα να μοιραστεί μαζί μα ε, ποια ήταν τα πρώτα συναισθήματα όταν ξεκίνησε να χάνει τα μαλλιά σου. Δεν ήταν πολύ ωραίο συνέστημα. Mm -hmm. Ήταν ένα άσχημο συνέστημα για κάθε άντρα, όταν βλέπει να χάνει το μαλλί του, γιατί είναι ένα σημείο στην εμφάνισή mm -hmm. μα. Βέβαια. Πολύ βασικό. Και άρχισε να με προβληματίζει. Αυτό πότε σου συνέβη, πότε ξεκίνησε να τα χάνει, Εδώ και τέσσερα χρόνια. Άρα πολύ μικρό, γιατί είσαι ναι. και πολύ νεαρό. Εννοείται. Mm -hmm. Κύριε Βεκρή, θέλετε να μα πείτε γιατί ο Αλέξανδρος ήταν ιδανικό υποψήφιο για μεταμόσχευση μαλλιών. Ο ιδανικό υποψήφιο για μεταμόσχευση μαλλιών δεν προσδιορίζεται μόνο με καθαρά ιατρικού τεχνικού όρου, αλλά από μια σειρά παράγοντων. Ο πρώτο και κύριο παράγον είναι αυτό που είπε ο Αλέξανδρο: Ότι ο ίδιο δεν αισθανόταν καλά με την εικόνα του, mm -hmm. είχε αρχίσει να επηρεάζει την ψυχολογία του και έπρεπε να φτιάξει ε, αυτό το πράγμα. Ε, από εκεί ξεκινάει το ενδιαφέρον των ανθρώπων και ειδικά των νέων παιδιών να έρθουν και να μα γνωρίσουν και να μα ρωτήσουν τι μπορούν να κάνουν για τα μαλλιά του. Από εκεί και πέρα βέβαια. Είναι απαραίτητη η σωστή διάγνωση και η σωστή συμβουλή από τον ειδικό, mm -hmm. ούτω ώστε να προσδιορίσει μαζί με τον ασθενή, τον συγκεκριμένο άνθρωπο, με τον Αλέξανδρο είναι προκειμένου, ποιε είναι οι προσδοκίε, αλλά και τι μπορεί να γίνει με βάση το μέγεθο του προβλήματο, την ηλικία του ανθρώπου, mm -hmm. αλλά και τι δυνατότητε που έχει η δότρια περιοχή του. Γιατί η μεταμόσχευση μαλλιών βασίζεται στην ε, μεταμόσχευση τριχοθυλακίων δικών μα. Mm -hmm. Προέρχονται λοιπόν από τη δική μα ζώνη. Από το πίσω μέρο του κεφαλιού που είναι σταθερή, και τη μεταφορά του στην περιοχή που πάσχει. Αυτά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά μαζί με το τι περιμένει από μια μεταμόσχευση μαλλιών, σαν αποτέλεσμα ο συγκεκριμένο άνθρωπο, προσδιορίζουν τελικά το αν είναι ο κατάλληλο υποψήφιο ή όχι. Στην περίπτωση του Αλέξανδρου, ευτυχώ καταφέραμε αυτά να τα παντρέψουμε. Mm -hmm. Με κύριο, βέβαια, στόχο. Όχι να κάνουμε μετρήσει και να χαιρόμαστε εμεί και να τα παρουσιάζουμε στα συνέδρια σαν επιτεύγματα. Για μένα το κύριο επίτευγμα είναι ο ίδιο άνθρωπο τώρα να μιλά με αυτοπεποίθηση και με χαμόγελο και να περιγράφει την. Ε, φανταστείτε, να περιγράφει ένα χειρουργείο σαν ευχάριστη εμπειρία. Ναι. Ακριβώ. Έτσι, αν είναι δυνατόν. Οπότε, Αλέξανδρε, πε μα δύο λόγια για αυτή την εμπειρία που είχε και αν ήταν και σαν διαδικασία επέονδυνη. Ήταν πάρα πολύ καλά. Δεν είναι όπως το φαντάζεται ο ένας ασθενής, ένας πελάτης, mm -hmm. ότι είναι δύσκολο χειρουργείο. Κάνεις μια τοπική αναισθησία, mm -hmm. μιλάς με τους χειρουργούς, είσαι χαλαρός και είναι μια πολύ νορμάλ θα έλεγα διαδικασία που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Φυσικά και είναι πολύ σημαντικό να το τονίζουμε αυτό γιατί οποιοδήποτε μπορεί να έχει άγχος, να μην ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει άγχο, γιατί μετά από λίγε μέρε επανέρχεσαι σε ό,τι και να κάνει, στη δουλειά σου, τα αθλήματά σου παντού. Πολύ ενθαρρυντικό αυτό που λε. Οπότε μπορεί να μα πει λίγο και την πορεία σου μετά την επέμβαση, αν υπήρξαν επιπλοκέ. Δεν υπήρξε τίποτα. Mm -hmm. Πήγαν όλα τέλεια. Ακολουθήσαμε και τι. Ε... Συστάσει, θα λέγαμε, θεωρώ που θα σου έδωσε και η ολιατρική ναι. ομάδα. Και όταν πα κατά γράμμα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φυσικά. Γενικά. Έτσι είναι. Κύριε Βεκρή, ε, υπάρχει κάτι που έχριζε ιδιαίτερη προσοχή μετά την επέμβαση. ιδιαίτερη προσοχή μετά την επέμβαση γενικότερα, όχι μόνο στην περίπτωση mm -hmm. του Αλέξανδρου. Ε, δεν μπορώ να πω ότι απαιτείται. Υπάρχουν κάποιε πολύ απλέ οδηγίε με την χειρητικέ, τι οποίε τι δίνουμε και προφορικά και γραπτά. Και οι περισσότεροι άνθρωποι το βρίσκουν πολύ εύκολο να προσαρμοστούν. Ε, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία όμω σε νέα παιδιά, σε νέου ασθενεί όπω ο Αλέξανδρος, είναι να καταλάβουν, και αυτό δεν έχει να κάνει μετά το χειρουργείο, πρέπει να εξηγηθεί την ώρα τη συμβουλή, τη διάγνωση, ότι η τριχόπτωση είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία. Mm -hmm. Δεν σημαίνει επειδή κάναμε μια μεταμόσχευση μαλλιών και αποκαταστήσαμε σήμερα την εικόνα ότι τα υπόλοιπα μαλλιά δεν χρειάζονται φροντίδα. Πρέπει λοιπόν να μπει μέσα στο μυαλό του οποιοδήποτε νέου ανθρώπου πάσχει από ανδρογενειακή όλοπαιχη mm -hmm. από τριχόπτωση, ότι είναι μια συνεχιζόμενη κατάσταση και πρέπει να λάβει μέρημνα και να λαμβάνει καθημερινά τοπική αγωγή να φροντίζει τα μαλλιά του. Για να διατηρήσει τα υπάρχοντα μαλλιά. Διότι με τη μεταμόσχευση επιτυγχάνουμε την αποκατάσταση, μία εικόνα που είχε ήδη χαλάσει, να την ξαναφτιάξουμε. Αλλά τι γίνεται σε ένα νέο παιδί που η τριχόπτωση συνεχίζεται, mm. Πρέπει να προστατεύσουμε και τα υπάρχοντα μαλλιά. Mm -hmm. Οι κυρίε λοιπόν οδηγίε, πέρα από τι πρώτε μεταχειρητικέ ημέρε που θέλει μία προφύλαξη, είναι εξαιρετικά απλέ, με μία εξαίρεση όμω ότι πρέπει να καταλάβουμε, το νομίζω ότι το έχει καταλάβει ο Αλέξανδρος, ότι για να έχουμε ένα σταθερό αποτέλεσμα στον χρόνο και να διατηρούμε μια πολύ καλή εικόνα, μια πολύ καλή εμφάνιση, πρέπει να φροντίζουμε με την κατάλληλη φαρμακευτική τοπική αγωγή τα υπόλοιπα μαλλιά μας. Mm -hmm. Φυσικά. Πολύ σημαντική λοιπόν και η συντήρηση του αποτελέσματος. Ακριβώς. Αλέξανδρε, ε, πώς αισθάνεσαι τώρα έτσι μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. <χω> Στην αρχή δεν το πίστευα, γιατί ήταν για τέσσερα, τέσσερα χρόνια να αντιμετώπιζα αυτό το πρόβλημα και κάπως το είχα δεχτεί, αλλά Πάντα είχα τελική, τελικό προορισμό ότι θα το κάνω mm -hmm. κάποια στιγμή. Και όταν το έκανα στην αρχή δεν το πίστευα, μετά το κατάλαβα ότι όντω τελικά μπορούμε να φτιάξουμε την ψυχολογία μα, τον εαυτό μα, να τον φροντίσουμε. Mm -hmm. Και θα έλεγα ότι είναι μια επένδυση σε έναν άντρα να κάνει αυτή το, την επέμβαση, το οποίο αστοποιεί mm -hmm. ο καθένα όπω θέλει. Mm -hmm. Γιατί μια μέρα διαρκεί και μετά κάνουμε τη συντήρησή μα και προχωράμε και είμαστε με χαμόγελο και όπω είμαστε πριν έχουμε υπάρξει από αυτό το πρόβλημα. Είναι πολύ ωραίο να ακούγεται όλο αυτό. Οπότε, έχοντα ζήσει όλη αυτή την εμπειρία, τι θα συμβούλευε σε έναν άνθρωπο που σκέφτεται να προχωρήσει σε μια μεταμόσχευση μαλλιών, Λοιπόν, θα εννοείται πω θα το συμβούλευα χωρί δεύτερη σκέψη να πάει να το κάνει, αλλά επειδή ο κόσμο. Δεν, δεν έχουμε όλο το mm -hmm. Θα μπορούσε να πάει να κάνει μια διάγνωση και εκεί θα έβλεπε ότι δεν είναι κάτι το τεράστιο ώστε να το κάνει mm -hmm. και να το έκανε. Mm -hmm. Εσεί, κυρία Ευεκρή, από την πλευρά σα, τι θα συμβουλεύατε τον Αλέξανδρο τώρα που έχει ολοκληρωθεί και το αποτέλεσμα, πώ θα πρέπει να συνεχίσει να φροντίζει τα μαλλιά του. Πολύ απλά αυτό που είπαμε πριν. Ε, να βάλει στο μυαλό του ότι είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Ε, είναι στο DNA μα, στου περισσότερου άντρε. Αυτό δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο κόπο ή κάποια ιδιαίτερη σκέψη. Ε, θέλει θετική ψυχολογία. Θέλει ε, συμμόρφωση με τι πολύ απλέ ιατρικέ οδηγίε για τη μετέπειτα ε, φαρμακευτική αγωγή, που είναι πολύ απλή να εφαρμοστεί, η τοπική αγωγή, με κύριο γνώμονα, και εγώ εκεί θα ήθελα να μείνω, σε αυτό που είπε ο Αλέξανδρος, για τον άνδρα, ε, μια καλή εικόνα στα μαλλιά του είναι το νούμερο ένα από πλευρά εμφάνιση, από πλευρά αυτοπεποίθηση, από πλευρά ψυχολογία. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, αν με ρωτούσατε τι φτιάχνουμε, τι αποκαθιστούμε σε μια μεταμόσχευση μαλλιών, ε, η πραγματικότητα δεν είναι ότι αποκαθιστούμε τα μαλλιά. Αποκαθιστούμε την ψυχολογία ενό νεαρού άνδρα στα επίπεδα που έπρεπε να βρίσκεται, που έχει δύναμη και όλη τη ζωή μπροστά του και πρέπει να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Και όταν βλέπετε ένα χαμόγελο μετά από ένα αποτέλεσμα επιτυχημένο μια μεταμόσχευση στον ίδιο τον ασθενή, αλλά και στον γιατρό, δεν οφείλεται κυρίω στο αποτέλεσμα το τεχνικό, πόσα μαλλιά βάλαμε και πόσα βγήκαν. Οφείλεται στο ότι αυτό πηγάζει από μέσα μα, έχει επανέλθει η αυτοπεποίθηση, η καλή ψυχολογία. Mm και βλέπουμε τα πράγματα, το είπε και ο Αλέξανδρος μόνος του, όπως ήμασταν κάποια χρόνια πριν, προτού ξεκίνηση να χάνει τα μαλλιά. Mm. Εκεί θέλουμε να επαναφέρουμε τα νέα παιδιά. Α κρατήσουμε λοιπόν αυτό που είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα που είχαμε. Εμείς τα καλά.